Επιστρέφει ο Σάκης Ρουβάς, έχει επιστρέψει. Wow, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Καλημέρα. Λεπτό σε λεπτό να βγει ο Σάκης. Από τον Άγιο Δομήνικο. Μόνος που με την κάτω. Από το αεροδρόμι. Μαζί με την κάτω. Με την γυναίκα του. Δεν θα είναι μαζί το ζεύγο. Ο Σάκης πήγε για το σεβάιβερ τον Άγιο Δομήνικο, έτσι. Βλέπουμε τώρα και κάποιος έχει ένα χαρτί. Φαντάζομαι δεν λέει Σάκης. Ναι, Σάκης. Μέρι Αρώνη, Σάκης. Έκανε χαμό και στα social του, έτσι. Δηλαδή ανέβασε φωτογραφία που είχε πάει το 2005 κούκλος, ανέβασε και τώρα φωτογραφία. Πού είχε πάει. Είχε ξαναπάει το 2005, λέει αναμνήσεις. Για διακοπές όμως, όχι. Πάνω για διακοπές με μια κιθάρα. Και τώρα ξανανέβασε και την προπόνηση που έκανε, που τρέξει στην παραλία. Συνέχεια προπονείται στου άνθρωπου. Καλά κάνει. Συνέχεια όμω, δεν σταματάει καθόλου. Τώρα για να καταλάβω, πήγε στον Άγιο Δομήνικο, καλά και με την κάρτα που πήγανε και. Καλά, κάνανε και διακοπές. Για το survival θα τον δούμε στο survival. Θα τον δούμε στο σημερινό επεισόδιο, Φέη. Στο σημερινό επεισόδιο σήμερα τον υποδέχεται ο Σάκης Τανιμανίδης. Το βλέπουμε και εδώ, είναι από το τρέλερ του σημερινού επεισοδίου. Πάει με την κιθάρα του στο νησί, στην παραλία. Πάει στην παραλία με την κιθάρα του και οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει μέσα για ένα βράδυ μαζί με τους παίκτες και θα φύγει στο αυριανό επεισόδιο. Επί της ουσίας έχει φύγει και επιστρέφει. Επιστρέφει αυτή την ώρα, αλλά έχει γυριστεί το επεισόδιο έτσι πριν λίγες ημέρες. Πώς θα με τους μαχητές, θα μείνει με τους διάσημους. Όλοι στην ίδια παραλία. Πιο κρεμαλίβα. Φαντάζομαι ότι στο Σάκη θα πάνε όλοι να κοιμηθούν. Άρα το κόνσεπτ είναι ότι ζει σαν ένα survivor. Σαν παίκτη του survivor, έχει απλά πάρει την κιθάρα για να διασκεδάσει και λίγο τους παίκτες. Έχει βγει, λέει άρα, ναι. Έχει βγει. Τι θα το ρωτήσεις, βρε Μέρη, δηλαδή, τόση αγωνία. Για πες μου. Άλλος αέρας. Α, είναι μαζί, πολύ όμορφη. Μπρατζελίνα. Μπρατζελίνα. Κανονικά. Πόσο γυμνασμένος κι άλλος. Παιδιά, ωραία, σου κάνει και τρίμινγκ εδώ πέρα, βλέπω, ε. Καθόλου τρίχα. Τι ωραίο ζευγάρι. Τέλειο. Για μένα πάνω απ' όλα είναι ο έρωτάς. Φορά και το Πάναμα. Είδες μωρέ τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς περάσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Α, όλοι ήμασταν. Στον Άλφα, στο Happy Day, στον Άλφα. Και στη Φέη. Πέρασατε. Πώς περάσατε. Περάσαμε υπέροχα. Ήταν μια εβδομάδα με πολλές εκπλήξεις. Τι θα δούμε σήμερα. Θα το δείτε σήμερα, μην με ρωτάτε να σας πω. Τα παιδιά πώς είναι, η ψυχολογία τους, που σας είδαν, περάσατε καλά. Αυτή την αίσθηση έχω. Αυτή την αίσθηση έχω. Τα παιδιά το ξέρετε ότι είναι σε μια δύσκολη φάση εκεί. Θα σε δούμε να κάνεις τις δοκιμασίες που κάνουν τα παιδιά, τα γονίσματα. Θα δείτε το επεισόδιο απόψε, μην με ρωτάτε για να σου. Έχουν διάφορα, έχουν ακουστεί διάφορα για το αν θα τραγουδήσεις, αν θα διαγωνιστείς σε κάποια από τα γονίσματα. Και νομίζω ότι ήσουν από τους μόνους που μπήκανε στην παραλία. Όπως ήταν το τρέιλερ που μπήκανε στην παραλία. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν θέλω να σας πω περισσότερα, παιδιά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι ένας πολύ εξωτικός προορισμός και επειδή έρχεται και ο γάμος, μήπως ήταν και έτσι ένα ταξίδι του μέλητος. Πριν το γάμο. Αγάπη μου, πού θες να σας πάω στο. Κατά ευκαιρία είναι καλοδεχούμενη για να ξεσκάσουμε λίγο και να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Σαφώς και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Είδαμε πάντως και τις φωτογραφίες σας που βάζατε και οι δύο και ήταν εξαιρετικές. Βοηθούσε πολύ το τοπίο, το οποίο είναι εξωτικό, είναι φουλ καλοκαιρινό και σίγουρα... Νομίζω ότι πήρατε πολύ χρώμα, έχετε έρθει μαυρισμένοι και δύο πάρα πολύ. Δεν είναι σαν αδέρφια, παιδιά, δεν μοιάζουν. Όλα τα ζευγάρια από κάποιο σημείο και μετά X-Factor. Είμαι πολύ έτοιμος για το X-Factor. Βέβαια, είναι την επόμενη Πέμπτη τελικά. Εγώ ήρθα φορτσάτος για αύριο. Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά, συγγνώμη. Σήμερα είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη, 1η Ιουνίου. Ωραία, είναι και το jet lag τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Φύγαμε άλλη μέρα, έχουμε φτάσει άλλη μέρα. Όμως την Πέμπτη αυτή δεν είναι το X-Factor, είναι την επόμενη Πέμπτη, εντάξει. Πάντως είναι γιατί να σας μετάξει στο Survivor. Σήμερα είστε μία εβδομάδα εκτός. Γυρνάτε μετά από μία εβδομάδα. Τα ναι. Παιδάκια πώς ήταν μακριά σας. Είμαστε στη συνέχεια στο FaceTime. Τα βλέπαμε, μιλούσαμε. Πες κάτι μου. Νομίζω ότι είχαμε ευκαιρία να κάνω ό,τι ζαβολιά δεν μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε εμείς εδώ. Οπότε μια χαρά περάσαμε. Δεν είναι στραβωμένοι. Γιατί είναι στραβωμένοι. Γιατί έχει κάνει ο άλλος. Γιατί λέτε τώρα. Ναι. Η κάτια είναι ο λίγο ξινούλα. Ναι, είναι ξινούλα. Καλά δεν τρέπεσαι. Κάτι δεν βλέπεις. Έχει ταξιδέψει ώρες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, που σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε τέλειο χρώμα. Μήπως έχεις κάνει πρόβα και για τον νηφικό. Οπα. Σαφώς και κάνω πρόβα για τον νηφικό. Έτσι, θα βάλει η γυναίκα, θα κάνει πρόβα. Είναι όλα έτοιμα για το κάνω. Κάνεις πρόβα. Εγώ τον νηφικό δεν το έχω, δεν ξέρω τι... Δεν πρέπει να βάλει ο άντρας. Να κρατήσετε τις παραδόσεις. Να κρατήσετε τις παραδόσεις. Ναι. Όταν γίνει ο γάμος. Καλώς όρισαν, καλώς όρισαν. Αντί ώρα καλή. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια. Κάτια δεν μου κάτι είχε. Παιδιά, κάποια ήταν κάτι ξυρισμένη λίγο. Και... όχι, δεν το στείλτε. Ήταν λίγο μπλαζέ, ήταν ναι, λίγο ένα. Ταξίδευε, πόσες ώρες, 15 ώρες είναι ταξίδευε. Φαντάζομαι όχι τσουβαλιασμένη στην Ελλάδα. Μωρέ, και αυτή δεν ξέρει πώ είναι όταν πέφτει το ρεκάνι του Σάκη δημοσίου. Ναι, αλλά τη έδωσε. Ναι, έτσι όσο πάσα. Δηλαδή, δύο φορές γύρισε και είπε κάτι. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω μαζί, έτσι δεν είναι. Να κάνουμε δηλώσεις. Όχι, να πάει σε events μαζί και σε επιδείξεις μόδας. Όχι, να κάνουν δηλώσεις μαζί. Ήτανε μαζί τώρα σε εκείνο το μέρος. Ενώ να κάνουν δηλώσεις, μαζί. Α, μπορεί να μην το έχω καταλάβει. Αλλά όχι συνέχεια, εντάξει, οκ. Μπορεί παιδί μου να αισθάνεται λίγο άβολα να είναι με το Σάκη και να κάνει δηλώσεις. Αφού είναι ο άντρας της καλή, έτσι. Καλά, ναι, σαφώς. Αγάπη μου, θες να πάμε εκεί, δες τη γλυκούλη. Όχι, που θέλεις να σε πάω. Ναι. Και του λέει αυτή, αλλά τώρα πάμε στη γλυκούλη. Πολύ μιλάς τελείων. Είναι ωραία. Ναι, φαντάζεσαι, εγώ νομίζω ότι αν είχε μια συγγνώμη τώρα. Αν είχε μια γυναίκα δίπλα του, η οποία ήταν πιο ναζιάρα και δεν κατάλαβες. Δεν θα τον κρατούσε το ρουβά, κατάλαβες. Αυτή είναι μια κούκλα, αλλά έχει προσωπικότητα, έχει χαρακτήρα. Είναι μαγκάκι η ζυγούλη τώρα. Γι' αυτό τον κρατάει. Και top model, πιο ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, χθες πήγα στο Ελληνικό μια βόλτα. Στο Πιλάτες της κυρίας Μαρίας Γρυπάρη και ποια συνάντησε εκεί. Και ένα Σασία Περάκη, η οποία δεν έχει τυχαίο